μεγάλο λιμάνι της Ελλάδας. Ένα πρωινό ξεκινούμε από εδώ με το ωκεανογραφικό ερευνητικό πλοίο Αιγαίο του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. Κατεύθυνσή μας οι θάλασσες του Αιγαίου Πελάγους. Σκοπός μας να καταγράψουμε ένα μέρος του ερευνητικού προγράμματος που θα αναπτυχθεί που αφορά στην ποσότητα του ζωοπλανκτού που ζει εδώ. Στη θάλασσα ζουν πολλοί οργανισμοί του πλανκτού. Το ζωοπλανκτό, δηλαδή τα ζώα του πλανκτού, έχουν συχνά πολύ μικρό μέγεθος και για να τα μαζέψουμε, φιλτράρουμε με πολύ λεπτό δίχτυ το νερό της θάλασσας. Η συλλογή των ζώων γίνεται στον συλλεκτήρα, δηλαδή το σακουλάκι που βρίσκεται στο κάτω μέρος του δίχτυου. Το δίχτυ συλλέγει τους μικροοργανισμούς, ενώ το πλοίο τρέχει με 1,5 ή 2 το πολύ κόμβους ταχύτητα, γιατί έτσι οι οργανισμοί μαζεύονται ακέραιοι. Όλοι οι ζωικοί οργανισμοί που πλανώνται στη θάλασσα αποτελούν το ζωοπλανκτό. Και λέμε ότι πλανώνται, γιατί η κίνησή τους δεν είναι τόσο δυνατή ώστε να πάνε κόντρα στα θαλάσσια ρεύματα. Όταν τελειώσει η δειγματοληψία, το δίχτυ έρχεται πάνω στο πλοίο και τότε σταματάει το ρόμετρο που μέτρησε πόσος όγκος νερού φιλτραρίστηκε από το δίχτυ. Μερικά ζώα κολλάνε στα τυχώματα του δίχτυου και γι' αυτό το δίχτυ ξεπλένεται ώστε να μαζευτούν όλα στο συλλεκτήρα. Από τον συλλεκτήρα τα ζώα μεταφέρονται στο εργαστήριο του πλοίου, όπου θα φυλαχθούν σε πλαστικά δοχεία, προκειμένου να μελετηθούν στο εργαστήριο του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, όταν το πλοίο επιστρέψει στη βάση του. Τα ζώα του πλανκτού τρέφονται κυρίως με το φυτοπλανκτό. Και αυτό με τη σειρά του είναι η τροφή πολλών ψαριών, ιδίως όταν είναι μικρά. Έτσι παίζει μεγάλο ρόλο στην τροφική αλυσίδα της θάλασσας. Γι' αυτό οι πλούσιες σε πλανκτό θάλασσες είναι και πλούσιες σε ψάρια και το αντίστροφο. Για την καλύτερη διατήρηση των ζώων που συλλέχτηκαν, προστίθεται σαν συντηρητικό αραιό διάλειμμα φορμαλδεύδης. Η μελέτη του δείγματος γίνεται στο εργαστήριο του ΕΚΘΕ, κάτω από το στερεοσκόπιο. Εδώ θα μετρηθούν τα ζωάκια και θα αναγνωριστούν σε ποιο είδος ανήκουν. Έτσι έχουμε πληροφορίες πόσα και ποια ζώα υπάρχουν στην περιοχή που μελετήσαμε, πώς κατανέμονται και ποιες πιθανές σχέσεις έχουν με το περιβάλλον. Γνωστά στο κοινό ζώα του πλάνκτου είναι οι μέδουσες, που περιλαμβάνουν τις τσούχτρες, οι μικρές γαρίδες με τις οποίες τρέφονται οι φάλαινες, οι προνύμφες, δηλαδή τα νεαρά άτομα των αχινών, των σκουλικιών, των αχιβάδων, των κοχυλιών, των καβουριών, των γαρίδων. Επίσης τα αυγά και οι προνύμφες των μικρών ψαριών ανήκουν στο ζωοπλανκτό. Οι ελληνικές θάλασσες, όπως άλλωστε και όλη η Μεσόγειος, είναι πλούσιες σε είδη, ιδιαίτερα σε περιοχές που τα νερά είναι πιο ζεστά. Στα νερά του Αιγαίου ζουν σήμερα εκατομμύρια μικρά ζωάκια, οι προνύμφες των ψαριών, των αχινών, των αχιβάδων και των κοχυλιών, παρέα με την Αμφιτρίτη, τις Νηριίδες, τις Οκεανίδες Κόρες και με τα πρόσωπα δεκάδων άλλων μύθων που συνδέονται με τις Κυκλάδες. Η θάλασσα του Αιγαίου είναι ίσως η πιο πολυτραγουδισμένη θάλασσα του κόσμου.
στολισμένη με χιλιάδες τραγούδια και διηγήσεις, είναι ένα μυθικό τοπίο. Σύμφωνα με παλιές διηγήσεις, θεοί, ημίθεοι και ήρωες περπάτησαν πάνω στα κύματα αυτών των θαλασσών και κάπου στους πανέμορφους βυθούς τους ο κοσμοσύστης κυριαρχός τους, ο Ποσειδώνας, είχε τα ανάκτορά του. Δεκάδες διηγήσεις λένε πως από εδώ πέρασαν θεοί, βασιλιάδες, ήρωες και θνητοί στα διάφορα ταξίδια και στις περιπλανήσεις τους. Μια φορά μάλωσαν ο Δίας και ο Ποσειδώνας, γιατί διεκδικούσε ο καθένας για λογαριασμό του τα πτερωτά άλογα. Νικητής από τον θεϊκό καυγά βγήκε ο Δίας, και ο Ποσειδώνας θύμωσε και οργισμένος χτύπησε με την τρίαινά του τη γη και έκοψε από αυτήν μερικά κομμάτια που έπεσαν στη θάλασσα. Έτσι δημιουργήθηκαν διάφορα νησιά, μικρά και μεγάλα, το θαύμα των Κυκλάδων. Τότε είπε: και γεννήθηκε η θάλασσα, και είδα και θαύμασα, και στη μέση της έσπηρε κόσμους μικρούς. Ήπη πέτρινη με τυχαίτη ορθή, και γαλήνη αμφορείς, και λοξές δελφινιών ράχες, η Ήος, η Σίκινος, η Σέριφος, η Μήλος. Στο Μελτέμιτα ορτσάροντας με κόντρα φλόκο, στο Γαρμπί τα αρμενίζοντας πόντζα λαμπάντα, έως όλο το μάκρος του τα φρισμένα με λιτρίβια μαυιά και ηλιοτρόπια, η Σύφνος, η Αμοργός, η Σαντορίνη. Έτσι θέλει στη δική του κοσμογονία, στο άξιον εστί, τη δημιουργία των Κυκλάδων ο Οδυσσέας Ελίτης. Λέγεται πως ο Αιγαίας, ο μυθικός βασιλιάς της Αθήνας, είχε παραγγείλει στο γιο του, το Θησέα, να αλλάξει τα πανιά του πλοίου του κατά την επιστροφή του από την Κρήτη. Ο Αιγαίας, πάνω σε ένα βράχο του Σουνίου, αγνάντευε στη θάλασσα, περιμένοντας τον ερχόμο του γιού του. Ο Θησέας, πλησιάζοντας την ακτή, εμποδισμένος από τους δυτικούς ανέμους, σύμφωνα με μια εκδοχή, ξέχασε να αλλάξει πανιά. Μόλις ο Αιγαίας είδε από μακριά το πλοίο με μαύρα πανιά, λιποθύμησε και έπεσε στη θάλασσα και σκοτώθηκε. Από τότε η θάλασσα ονομάστηκε Αιγαίων Πέλαγος. Λέγεται πως όταν οι αργοναύτες έφυγαν από την Κρήτη και συνέχισαν προς βορρά το περιπετειώδες ταξίδι τους, έπεσαν μεσοπέλαγα σε μεγάλη καταιγίδα. Σκοτάδι απλώθηκε παντού. Τότε ο Ιάσωνας προσευχήθηκε στον Απόλλωνα και ο Θεός που άκουσε τις προσευχές του ήρθε και κάθισε στους μελάντιους κοπέλους και ύψωσε το χρυσό τόξο του στον αέρα. Τότε φωτίστηκε όλο το πέλαγος και ένα νησί ανεφάνη, που από τότε το είπαν Ανάφη. Εδώ οι αργοναύτες βρήκαν καταφύγιο και σώθηκαν. Την άλλη μέρα η καταιγίδα σταμάτησε και ο Ιάσωνας και οι σύντροφοί του, αφού έκαναν το γύρο του νησιού, ίδρυσαν βωμό και πρόσφεραν θυσία προς τιμή του προστάτη τους Απόλλωνα. Ύστερα συνέχισαν το ταξίδι τους. Σύμφωνα με μια άλλη διήγηση, σε μια πανέμορφη παραλία ενώθηκαν κάποτε ερωτικά ο Δίας και η κόρη του Τιτάνα Κίου και της Φίδης η Λιτό. Από τότε όμως η ζηλότυπη σύντροφος του Δία, η Ήρα, δεν άφησε ήσυχη τη Λιτό. Έτσι, όταν ήρθε η ώρα για να γεννήσει η Λιτό το γιο της στον Απόλλωνα, κανείς τόπος δεν τη δεχόταν, γιατί όλοι έτρεμαν το θυμό της Ήρας. Η Λιτό περιπλανήθηκε σε στεριές και θάλασσες σε όλο το Αιγαίο για να βρει τόπο να γεννήσει. Διωγμένη από παντού, φτάνει στη Δήλο, που ήταν το σώμα της Τιτανίδας Αστερίας, που για να αποφύγει τις ορέξεις του Δία, βούτυξε στη θάλασσα και έγινε νησί. Η Λιτό ζήτησε από την Δήλο να της επιτρέψει να γεννήσει εδώ το γιο της και να γίνει διάσημο και ιερό νησί. Η Δήλος δέχτηκε με τον όρο
ο πρώτος ναός και το πρώτο μαντίο του νεογέννητου Θεού να γίνει στο νησί της. Η Λιτό δέχτηκε και έτσι γέννησε εδώ τον Απόλλωνα. Από τότε η Δήλος έγινε ιερό νησί και απόκτησε τεράστιο πλούτο και δόξα. Σήμερα η Δήλος είναι ακατοίκητη. Ο επισκέπτης έρχεται εδώ από τη Μύκονο, από την οποία απέχει 6 μίλια. Τα μνημεία 5.000 χρόνων που υπάρχουν εδώ έχουν καταστήσει τη Δήλο ένα τεράστιο ανοιχτό αρχαιολογικό πάρκο. Ένας ήρωας της Κορίνθου, ο γιος του Γλάφκου και εγγονός του Σύσυφου, ο Βελερεφόντης, αρνήθηκε τον ερωτά του στην Άντια, τη γυναίκα του βασιλιά της Κορίνθου, του Πρίτου. Η Άντια συκοφάντησε το Βελερεφόντη στον άνδρα της και αυτός, για να τον ξεκάνει, τον έστειλε στη Λυκία, στον πεθερό του Ιωβάτη, που τον διέταξε να σκοτώσει τη φοβερή Χήμερα. Όταν τέλος ο Ιωβάτης άφησε ελεύθερο το Βελερεφόντη, αυτός γύρισε στην Τήρινθα, καμώθηκε τον ερωτευμένο στην Άντια και την πήρε μαζί του στο φτερωτό του άλογο τον Πίγασο. Πέταξαν πάνω από το Αιγαίο και όταν έφτασαν στη Μήλο, ο Βελερεφόντης την κρέμισε στη θάλασσα και τη σκότωσε. Από τέτοιες μυθικές διηγήσεις είναι γεμάτη η τόπη των Κυκλάδων. Στην Οδύσσια πολλές φορές θα βρούμε τον Οδυσσέα να περιπλανάται στα κυκλαδίτικα νησιά και στις θάλασσές τους. Σε πολλές κορφές λόφων θα βρούμε συχνά ερείπια αρχαιοτάτων χτισμάτων, ναών στο όνομα του Ποσειδώνα και τάφων που αποδίδονται σε κάποιο γνωστό τοπικό ή πανελλήνιο ήρωα. Για τούτο το κτίσμα στις πόρτες της Μυκόνου πολλές διηγήσεις υπάρχουν. Είναι ο τάφος του Ενία όπως διατείνεται μια αφήγηση. Είναι μεγαλυθικό ιερό. Άλλωστε τι σημασία έχει. Οι δυνατοί άνεμοι έχουν πάρει το πραγματικό και άφησαν αυτά τα σημάδια για να υποθέτουμε και να φανταζόμαστε. Το πέρασμα του χρόνου στις Κυκλάδες αφήνει πυκνές εμπειρίες στους ανθρώπους. Το κλίμα είναι εύκρατο, με ήπιους χειμώνες και δροσερά καλοκαίρια που οφείλεται στους βορειοανατολικούς ανέμους που φυσούν τους καλοκαιρινούς μήνες, τα γνωστά μελτέμια. Γι' αυτό και οι Κυκλάδες έχουν φανατικούς φίλους και θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. Ανεξάρτητα από τη θέλησή του, ο επισκέπτης θα δεχτεί το λουτρό των κυκλαδικών εκπομπών που στέλνουν το τοπίο, η φύση, η θάλασσα, ο αέρας, οι άνθρωποι, ο πολιτισμός. Μια επίσκεψη εδώ είναι μια εμπειρία που αφήνει ανεξίτηλα σημάδια στη μνήμη και στην ψυχή του επισκέπτη. Πολλοί είναι αυτοί που επισκέπτονται τις Κυκλάδες περισσότερες από μια φορές. Ορισμένοι ξένοι μάλιστα μένουν μόνιμα ή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα του έτους σε κάποιο αγαπημένο τους νησί. 39 μικρά και μεγάλα νησιά αποτελούν ένα κυκλικό σύμπλεγμα, λες και είναι πιασμένα χέρι-χέρι σε κυκλικό χορό. Οι Κυκλάδες συγκεντρώνουν και συμπυκνώνουν
όλα τα χαρακτηριστικά ενός τυπικού ελληνικού νησιού και ανταποκρίνονται στην ιδεατή εικόνα, θα έλεγε κανείς, που έχει ο καθένας για το ελληνικό νησί. Κάθε νησί έχει τη χώρα του και μερικούς οικισμούς στις ακτές ή μεσογειακά. Κάθε κυκλαδίτικος οικισμός έχει να επιδείξει τη χαρακτηριστική αιγαιοπελαγίτικη αρχιτεκτονική που αποκαλύπτει την ευαισθησία και τη δημιουργική φαντασία του λαϊκού τεχνίτη. Με τα φτηνά υλικά που του προσφέρει άφθονα ο τόπος, ο λαϊκός τεχνίτης κατορθώνει να δώσει λύσεις σε όλα τα προβλήματα της κατασκευής. Στεγαστικά, κοινωνικά, οικονομικά, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί αριστουργήματα της λαϊκής αρχιτεκτονικής. Από τα πιο πολυσύχναστα και φημισμένα νησιά των Κυκλάδων, όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Πάρος, μέχρι τα πιο άγνωστα και απομονωμένα, όπως η Ανάφη, η Φολέγανδρος, η Κύμολος, διατηρούν ανέγκυχτα την αρχαίγονη ομορφιά τους και τον ανθρώπινο τρόπο ζωής τους. Στις ατέλειωτες δαντελωτές ακτές των κυκλαδίτικων νησιών, μέσα σε κόλπους, όρμους και εσοχές της θεριάς, κρύβονται χιλιάδες μικρές και μεγάλες αμουδερές παραλίες και άλλες με λογής λογής και διαφόρων μεγεθών βότσαλα, με πεντακάθαρα νερά, όπου οι επισκέπτες χαίρονται τη δροσιά τα καλοκαίρια, αλλά και τους χειμώνες. Για όσους θέλουν να αποφύγουν τις πολυσύχναστες παραλίες και να απομονωθούν με την παρέα τους σε κάποια ερημική, υπάρχουν σε κάθε λιμανάκι καΐκια για να τους μεταφέρουν σε μια από αυτές. Παράγκα, αγράρι, παραντάις, σούπερ παραντάις, ελιά, μαύρη μύτη, κλεισίδι, σινέτι, βιτάλι, ψαραλική, διαπόρι, ψάθι, λούκα, σπάθι, γυαλός. Είναι μερικές μόνο ονομασίες από τις χιλιάδες των κυκλαδίτικων τόπων που οι επισκέπτες έχουν συνδεθεί μαζί τους. Οι μυθολογικές αναφορές για κάθε τόπο των Κυκλάδων είναι πολλές και παραδίδονται σε διάφορες παραλλαγές. Η ιστορία των τόπων χάνεται στα βάθη των αιώνων. Έχει πιστοποιηθεί, προς το παρόν τουλάχιστον, πως οι Κυκλάδες πρωτοκατοικήθηκαν από πανάρχια προελληνικά φύλλα από το 6.000 π.Χ. Διάφορα λείψανα επιβεβαιώνουν εδώ, στη Ζαγόρα της Άνδρου, τον επικισμό από τους Μινωίτες. Εδώ άκμασε, κατά τη γεωμετρική περίοδο, μια πολιτεία με τεράστιο πλούτο και πανελλήνια λάμψη. Κάτοικοι της Ζαγόρας απήκησαν τη Χαλκιδική και τη Θράκη. Τα Στάγυρα, η πατρίδα του μεγάλου φιλοσόφου Αριστοτέλη, είναι μια από τις πολιτείες που έκτισαν. Νησί με πολλά ιστορικά μνημεία, η Άνδρος, είναι ένα από τα μεγαλύτερα των Κυκλάδων. Από τα αρχαιότατα χρόνια αναπτύχθηκε στο νησί μια καλή παράδοση στην ναυτική τέχνη που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Είναι το βορειότερο νησί των Κυκλάδων, πολύ κοντά στην Αττική, με την οποία συνδέεται με πυκνή καθημερινή επικοινωνία, γεγονός που βοήθησε στη γρήγορη τουριστική της ανάπτυξη.
Οι υπέροχες παραλίες, τα ποικίλα ιστορικά μνημεία, το χαρακτηριστικό αρχιτεκτονικό κυκλαδίτικο στοιχείο και οι μεγάλες αντιθέσεις του πράσινου με το ξερό τοπίο είναι στοιχεία που βοήθησαν στην ανάπτυξη του νησιού. Το τελευταίο ταξίδι στο μύθο και την ιστορία των Κυκλάδων μας πάει στην Σαντορίνη. Η μοίρα του νησιού από την ύπαρξή του συνδέθηκε με την παρουσία του μεγάλου ηφαιστείου που ο κόνος του βρισκόταν περίπου 1800 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η έκρηξη του ηφαιστείου γύρω στα 1500 π.Χ. δεν άλλαξε μόνο το στρογγυλό σχήμα που είχε μέχρι τότε το νησί, αλλά εξαφάνισε κάτω από τα στρώματα της θηραϊκής γης τον προϊστορικό και κλαδικό πολιτισμό που φαίνεται να ξεκίνησε από το 3000 π.Χ. στη Θήρα. Από διάφορους και ποικίλους λόγους και αιτίες καταστράφηκαν ή εξαφανίστηκαν κι άλλοι παλαιότατοι πολιτισμοί στις Κυκλάδες. Σε αυτά τα νησιά τα ξερά, τα άνυδρα, που τα δέρνει ολοχρονή στο Μελτέμι και η αλμύρα της θάλασσας, ανακαλύπτει κανείς τα θαύματά τους, όπως καταγράφηκαν από τα υλικά της γης τους, από τα υλικά της γλώσσας τους, από τα υλικά της ψυχής των ανθρώπων τους. Έργα του ήλιου, της πέτρας και της θάλασσας. Έργα των κραδασμών της ψυχής, του χρόνου, του ρυθμού, της αρμονίας, στην Κέρο, στη Δήλο, στη Σύρο, στην Πάρο, στην Αντίπαρο, στην Άξο. Έργα από τις Κυκλάδες του Αιγαίου. Ποτέ δεν τελειώνουν τα έργα του ήλιου και της θάλασσας. Καθόμαστε πάνω στο σπόνδυλο μιας αρχαίας κολόνας σε ένα ναό του Ποσειδώνα, σε ένα νησί, στις Κυκλάδες του Αιγαίου. Ακούμε τη φωνή της θάλασσας με εκείνο το ασταθές της απέραντο, τα φευγαλαία χρώματά της με τις εναλλασσόμενες διαθέσεις της, όπως λέει ο Γιάννης Ρίτσος. Βλέπουμε τη θάλασσα να φεγκοβολάει, ρόδινη ή χρυσοπράσινη, στις αλλαγές των αποχρώσεων καθώς φεύγει το φως της μέρας. Σιγά σιγά έρχεται η νύχτα και έχει την αίσθηση πως η φωνή της ενώνεται με τη φωνή της σύγχρονης πολιτείας και δημιουργείται έτσι ένας άλλος μύθος, μια σύγχρονη ιστορία.